όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εφοψυχτών. Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη. Ότι έλεγχος τους είναι μια απάτη. Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη. Οι απαντήσεις που πήραμε δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, είναι προκλητική στάση τους. Αυτό μας ενημερώνουν από πάνω. Η απάντηση που θα δώσουμε το είπαμε από την αρχή είναι ότι δεν μπορούμε να ερχόμαστε κάθε φορά με ένα κυδιόχαρτο λένε στην Κύλη, να μας λένε ότι έχουμε δίκιο και να μην παίρνουμε τίποτε. Τι ζητάμε, ελέγχου ζητάμε. Ούτε λεφτά ζητάμε, ούτε τίποτα. Για τις χείρες, για τα παιδιά που αφήσαμε όταν τον τελευταίο ένα μισή χρόνο. Θα κάτσουμε εδώ, θα συνοηθούμε με την αντιπροσωπεία τι γίνεται, θα μείνουμε στον χώρο του Υπουργείου. Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εφοπλιστών. Χωρίς εσένα γραμιάζει δεν γυρνά εργάτη, μπορείς χωρίς αφεντικά. Έχουμε καταφέρει ένα συντονισμό με τα ναυτεργατικά, με το Σωματείο της Ενεδεύσης Προβλήτες της Κόσκου και την αφηγοεψκευή, και εννοείται ότι όταν απεργούμε όλοι μαζί ακούγεται και φτάνει πάρα πολύ μακριά. Αυτή τη στιγμή από το πρωί έχουν νεκρώσει από τη Σαλαμίνα μέχρι κάτω τέρμα η ακτοπλοεία όλο το λιμάνι. Δεν πέφτει σφυριά και δεν κουνιέται τίποτα. Αλλά το πρώτο ζήτημα που πρέπει εχθές να υλοποιηθεί είναι η καθολική αύξηση των ελέγχων στα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, για να φεύγουμε για δουλειά το πρωί και να γυρίζουμε σόι και αυλαβείς υγιείς, αρτιμελείς στα σπίτια μας. Τελεία και πάρα. Πρώτον, πενταμελείς επιδομές που υπάρχουν μήνα για το πέραμα Σαλαμίνα και μήνα Κερατσίνη Πειραιά να λειτουργούν από 5 ελέγχους το μήνα όλο το μήνα και από το ωράριο δημοσίων υπαλλήλων να λειτουργούν και εκτός ωράριου δημοσίων υπαλλήλων 24 ώρες το 24ωρο, γιατί τι λέει η πείρα, ότι μετά τις 2 το μεσημέρι που δεν υπάρχει κανένας έλεγχος οι χώροι εργασίας μετατρέπονται σε σφαγεία, σε κρεματόρια. Αυτό λέει η πείρα. Και τα Σαββατοκύριακα που δεν υπάρχουν έλεγχοι. Να φτιαχτεί μία ακόμη πενταμελή για τα μεγάλα ναυπηγεία που σήμερα δεν γίνεται κανένας έλεγχος, ούτε οι 5 που γίνονται στη ζώνη, κανένας. Να υπάρξει μία πενταμελή για τα μεγάλα ναυπηγεία και μία για το υπόλοιπο λιμάνι. Κοντέινερ, αυτοκίνητα, ακτοπλοεία, ώστε να γίνονται έλεγχοι παντού. Και το δεύτερο ζήτημα που υπάρχει είναι η υποχρεωτικότητα της Συλλογικής Σύμβασης να εφαρμόζεται υποχρεωτικά, όπως ίσχυε μέχρι το 2009, και η ενιαία σύμβαση στο λιμάνι για τους λιμενεργάτες και όχι δύο ταχυτήτων άλυστων όρων που άλυστη η Κόσκο όπως ήταν με δουλεπορικά, και η υποχρεωτικότητα των συμβάσεων συνάδελφοι είναι γιατί τώρα που έχει αυξηθεί η δουλειά τι βλέπουμε παντού και στο λιμάνι και σε εμάς στη ζώνη και τα λοιπά, ξεφυτώνουν τα δουλεπορικά το ένα πίσω από το άλλο. Προτείνουμε κι εμείς να πάμε με κλιμάκωση για νέα 24ωρη και καλούμε σε γενική συνέλευση όλων των σωματείων το βράδυ. Εμείς λέμε 10 η ώρα σαν ενεδεύσεις, το βράδυ για το σχεδιασμό και το προχώρημα για κλιμάκωση αύριο. 9 το βράδυ στο ΣΕΜΟ και 8 ώρα το πρωί συγκέντρωση στην ακτοεπισκευαστική στην πύλη του Περάματος. Να προχωρήσουμε και σε 9-24 ώρια στη ζώνη. Ναι, ναι. Σε 9-24 ώρια.
Και ξανά εδώ! Απαιτώντας λύσεις! Και επειδή η Φασαρία για μου λέει ότι ζητούσαμε ένας υπουργός εργασίας εδώ, μας περιμένει τώρα την προσωπία να πάμε στο Υπουργείο Εργασίας, να πάμε απαιτώντας να δοθούν λύσεις. Συμφωνούμε με την πρόταση που γίνεται αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε το βράδυ στη συνέλευση και το συντονισμό των σωματείων, να προχωρήσουμε σε 24ωρη νέα απεργία αύριο στους χώρους της ναυπηγικής ζώνης και να, όπως το είπε και ο Σωτήρης, να βακαλέσουμε όλους τους συναδέρφους αύριο 8 η ώρα το πρωί στην πύλη της ναυπηγικής, να μαζευτούμε από εκεί πέρα και με τα αποτελέσματα που θα έχουμε και από τη συνάντηση από το Υπουργείο Εργασίας και από την βραδινή σύσκεψη των σωματείων να καθορίσουμε το πού ακριβώς θα πάμε αύριο το πρωί. Τι είναι προτιμότερο, να έχουμε ένα συνάδελφο νεκρό, μια οικογένεια να θρηθεί σαγαλεμένους και να κάνουμε μετά απεργίες ή να κάνουμε προστατεύοντας να μην είναι οποιοδήποτε από εμά